Γεια σας παιδιά, σήμερα θα πάμε στην Πάτρα. Από ό,τι βλέπετε είναι το τρίτο μας vlog και σήμερα μαζί με το σχολείο μας θα πάμε στην Πάτρα. Από μένα γεια σας. Γεια σας παιδιά, σήμερα ήρθαμε στους Μυκηναϊκούς τάφους, αυτή είναι κάπου εδώ. Σας δείξω κάποιες λήψεις από αυτούς τους τάφους, είναι μεγάλη, μικρή, δεν χωράς, είναι και πολύ στενή για να περάσει, πρέπει να σκύψεις πολύ κάτω. Εντάξει, καλά, είναι ωραία, το τοπίο είναι μαγευτικό, αυτά από μένα είναι, πάμε να συνεχίσουμε. Γεια σας παιδιά, ήρθαμε στην Πάτρα για 2 ώρες να φάμε και είδαμε τα σκαλιά αυτά εδώ και είπαμε να ανεβούμε και τώρα πάμε να τα κατεβούμε με εσάς, αλλά απολαύστε τη θέα. Ήρθαμε στο Αχαΐα Κλάους. Το Αχαΐα Κλάους είναι ένα εινοποιείο στην Πάτρα, πολύ φημισμένο και είναι ωραίο. Θα πάμε να δούμε μετά κάποια βαρέλια τα οποία έχουν ιστορία πάνω τους και τα έχουν επισκεφτεί αυτοκράτορες της Ελλάδας, αλλά πρωθυπουργοί, αλλά και βασιλείς από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι, θα πάμε να σας τα δείξουμε. Απορριπτόντως να σας δείξω και λίγες σκηνές από εδώ πέρα. Είναι ωραία. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Γεια σας παιδιά. Όπως σας είπα, τα βαρέλια. Αυτά είναι τα βαρέλια όπως βλέπετε. Εδώ. Κοιτάξτε πόσα είναι. Είναι πολλά. Μερικά είναι πιο μεγάλα όπως... Πάμε λίγο πιο κοντά. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Μετά είναι διαφόρων μεγεθών όπως αυτό. Έχουν και... Άμα μπορούμε να δούμε αυτό εδώ το μεγάλο το τείχος, ας το πούμε. Το έχουν ζωγραφίσει, είπε ζωγραφίες και άλλα πολλά. Όπως εδώ. Είναι ωραίο. Έρχονται παιδιά από τις εκδρομές, όπως ήρθα και εγώ φέτος. Το έχουν διακοσμήσει αλλιώς. Αλλά ωραίο είναι. Εδώ μπορείτε να δείτε πολλά εργαλεία. Το έχουν διακοσμήσει, όπως είπαμε, ωραίο το χώρο. Ζωγραφίες εδώ πάνω. Κάποτε δεν ήταν αυτά, φέτος τα βάλανε νομίζω. Ωραία είναι. Και άλλα εργαλεία εδώ, πως κάνανε το κρασί. Τι να πω, αυτά. Όπως είπαμε, υπάρχουν πολλά βαρέλια σε αυτό εδώ το κτίριο. Μερικά από αυτά είναι όπως εδώ αυτό. Αλλά αυτό είναι συγκεκριμένο γιατί το έχει υπογράψει ο Θάνος Μικρούτσικος. Αλλά και πολλοί, όπως είπαμε, βασιλιάδες. Σας θα δείξουμε αναλυτικά. Όπως βλέπουμε είναι ότι είναι ξυλόγλυπτα, δηλαδή εικόνες πάνω σε βαρέλια. Εδώ είναι ο Ηρακλής και Αθηνά. Ακόμα όπως αυτά εδώ μπορείτε να κοιτάξετε. Είναι ακόμα και 2 που είναι τα μεγαλύτερα βαρέλια στην Ευρώπη. Είναι 2 τα έχουν εδώ. Ακόμα έχουμε, όπως είπαμε, και τα 2 μεγαλύτερα βαρέλια στην Ευρώπη που και αυτά έχουν πάνω σχεδιασμένες εικόνες που είναι αυτό το πιο μεγάλο, αν μπορείτε να το δείτε, και είναι κι άλλο ένα και αυτό που είναι, όπως είπαμε, τα 2 μεγαλύτερα στην Ευρώπη και τα έχουμε εδώ στην Πελοπόννησο, δηλαδή στην Πάτρα, σε Χαΐας Κλάους, που είναι από το 1882 και τα 2.
που φημίζονται για το μέγεθός τους και για τον όγκο τους. Και τα δύο λένε ότι περιέχουν 13.000 λίτρα. 13 με 14, εκεί περίπου. Αλλά έτσι είναι. Γεια, μετά από το Αρχαΐα Κλάους ήρθαμε εδώ στην Πάτρα για 2 ώρες. Θα πιούμε μια καφεδά και μετά να ξαναεπιστρέψουμε στη Βόνιτσα. Αυτό. Θα συνεχίσουμε με εκδρομή. Πάμε στο γυρισμό, πίσω στη Βόνιτσα. Αυτό. Εύχομαι να σας άρεσε. Γι' αυτό κάντε ένα like και ένα subscribe. Και αν μπορείτε, πατήστε και αυτό το παλιό κούδουνο ώστε να βλέπετε τις ειδοποιήσεις μου.